Εγώ είμαι αρρωστή. Αξέχασε ρόλη. Τι με έρθει, ρε παιδιά, στι διαφημίσει, η Λεάνα, θα σε δώσω τώρα. Καλά. Λέει, δεν μου λε. Εσένα αντιγράφανε στου δύο ξένου. Συλλό, δεν ξέρω. Τώρα. Μου λέει, έκαλα τώρα. Είχε βρει εσύ, ή μου λέει εδώ, Sherlock Holmes, δικέ σου ατάκε να είχαν παίξει. Λέω, οι ατάκε είναι το κόνσεπτ. Ατάκε ο καθένα βάζει τη δική του. Μα εμένα με ενδιαφέρει. Εντάξει, το ότι θεωρώ ότι σατυρίζανε εσένα, το θεωρώ εγώ και όλη η Ελλάδα το θεωρούμε αυτό. Απλά ήθελα να μάθω αν όντω είχαν βρει πάτημα πάνω σου ή αν απλά είχαν φτιάξει ένα χαρακτήρα. Όχι, μόνο δεν το ξέρω. Δεν ρώτησα ποτέ τον Αλέξανδρο Ρίγα που τον ήξερα πολύ περισσότερα χρόνια πριν από αυτά. Τι έτρωγε. Όχι, βέβαια. Καθόλου τον δεν ήξερες από πάτερ ημώνης. Γιατί. Καθόλου δεν με έτρωγε. Εσένα γιατί σε τρώει τώρα. Γιατί την Όχι, γιατί δεν το χαρώ. Άρα, Μπρεντεντέρη. Όχι. 100%. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, αλλά μόλις το είπες. 100%. Θυμήθηκα τη φωνή, θυμήθηκα το όλο. Και νομίζω μας το έχει δίκιο. Η Ντίνα Κόνστα δεν ήταν πάνω στην Άννα Πρετεντέρη. Η ίδια η φωνή, η ίδια και όλο το. Ίδιο ο ρόλο. Βρίσκει πέντε πράγματα, προσθέτει και άλλα 20 όταν έχει φαντασία και είσαι καλό και φτιάχνει κάτι που. Ναι, παιδιά, ήταν τέλειο. Δεν τον ρώτησα ποτέ τον Αλέξανδρο που είχα το θάρρο χρόνια πριν σου λέω. Είχαμε γνωριστεί από τη σειρά του Πάντερ Ιμών. Λοιπόν, αλλά ποτέ, ποτέ ούτε το σκέφτηκα. Εντάξει, εντάξει, προφανέ ήταν. Τι σκαλίζει, μόνο. Εμεί βλέπαμε από το σπίτι και λέγαμε ίδια τη μενεγάκη. Σταματήστε, σκαλίζεται αρχή Δευτέρα. Δεν ταιριάζει καθόλου. Αρχίζει η βδομαδούλα. Σταματήστε.